Γεια σας. Γεια. Αυτό είναι το που χαιρετάμε που φεύγουμε, πάμε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Πάμε εσύ, πες εσύ. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα πάμε σε ένα καφέ το οποίο είναι το κάτι άλλο. Δεν θα σας πούμε ούτε που είναι, ούτε πώς λέγεται. Θα είναι έκπληξη. Θα το δούμε μαζί, παρέα, όταν φτάσουμε εκεί πέρα. Πραγματικά είναι φοβερό. Ναι. Πραγματικά είναι φοβερό. Πάμε. 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 Λοιπόν, φτάσαμε στο Neverland. Δεκέμβριος μήνας, t-shirt, Χριστούγεννα στην μια εβδομάδα περίπου. Ελάτε, πάμε μέσα να πάμε. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο Neverland, είναι ένα φοβερό καφέ στο Παγκράτη. Όχι ακριβώς Παγκράτη, περνάνε έτσι λίγο σύνορα Δάφνης, Ηλιούπολης, κάπου εκεί τέλος πάντων. Θα σας το γραφτούμε και από κάτω να το δείτε πού ακριβώς βρίσκεται. Είναι ένας υπέροχος χώρος, πολύ ωραία διακοσμημένος, πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι μαγαζί, είναι ένα μαγαζί το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα διακοσμημένο έτσι και το οποίο δεν είναι... Το οποίο είναι πάντα έτσι ιδιαίτερα διακοσμημένο, όχι μόνο για την περίοδο των εορτών όπως είναι τώρα. Έχει πάντα ένα ιδιαίτερο στυλ και μια ιδιαίτερη διακόσμηση. Δηλαδή, απόκριες είναι απόκριες, Χριστούγεννα είναι Χριστούγεννα. Γενικά είναι το Neverland, είναι κάπως. Είναι πολύ. Shit. Εγώ φταίω. Αλλά στο Wonderland ή οτιδήποτε έχει σχέση με κάπως προσαϊκή. Δηλαδή, πάντα έχει μια θεματολογία ή έχει το κλασική του. Κλασική του θεματολογία που είναι. Δεν μπορώ να το πω. Alice in Wonderland, τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά φοβερό. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον James να μας πει πέντε πράγματα για αυτό που είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Θυμίζεται για τα γλυκά του. Είναι η μητέρα του ιδιοκτήτη έχει ζαχαροπλαστείο. Έχει και ζαχαροπλαστείο δηλαδή. Και φέρνει τα γλυκά της από το ζαχαροπλαστείο φρέσκα εδώ. Γενικά είναι πάντα φρέσκα, πάντα ωραία, πάντα ιδιαίτερα και πάντα κάνουμε περίσταση αναλόγως με τις διακοπές, με τη γιορτή τέλος πάντων, με την περίσταση. Whatever, τα ελληνικά δεν είναι τόσο καλά, οκ. Okay. Έχει ψάρια μέσα στο τραπέζι γενικά που κολυμπάνε. Ναι, αυτά θα δείτε στα πλάνα, θα δείξουν και μετά το τραπέζι μας αυτή τη στιγμή που καθόμαστε, είναι από γυαλί και μέσα από αυτό έχει ψάρια. Και μου μιλάει, κάνει έτσι. Ναι, έχει έτσι μικρά ψαράκια, θα στα δει. Μιλάς ψαρικά. Ορίστε. Τι είπε το ψάρι στη γάτα. Αγνοήστε τα. Μας έφερε όμως καφέδες, που είναι και το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Να λοιπόν και οι καφέδες. Εν τω μεταξύ... Κοιτάξτε που βάζουν την απόδειξη, σε ένα μικρό cupcakes. Έχουμε κάνει ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο πήγαμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζί με πίνακες που πουλάνε και πίνακες, πολύ art, πολύ έτσι ωραίο, κρυμμένο. Και αυτό θα το δείτε, είναι άλλο ένα υπέροχο μαγαζί. Είχαμε φάει μελομακαρόνα, είχαμε αγοράσει μελομακαρόνα και πήγαμε εκεί πέρα και τα φάγαμε. Έχει πολύ πλάκα. Θα σας αφήσω link εδώ στο καρτελάκι, κάντε κλικ εκεί ή στο description από κάτω. Αν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, είναι φοβερό πραγματικά. Ο καφές ήταν πάρα πολύ ωραίος έτσι. Είναι από τα πιο ωραία που έχω πει εγώ προσωπικά. Το έχουμε κάνει τώρα μέτριο με μαύρη ζάχαρη. Γενικά το πίνουμε μέτριο το καφέ μας. Εσείς πώς το πίνετε, κάντε comment από κάτω πώς πίνετε το καφέ σας. Το πίνετε σκέτο, το πίνετε μέτριο, το πίνετε μεγάλο, το πίνετε, το τρώτε. Στο σχολείο, true story. Στο σχολείο έτρωγα καφέ, έπαιρνα φακελάκι και τα έτρωγα για να πάω στο μάθημα για την ίσταζα. Εδώ πέρα με τον James. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα με τον James, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. James,
το κοινό μας, ο James. Και, James, έχεις αυτό το φοβερό μαγαζί. Ναι. Το έχεις κάποια χρόνια. Πόσο καιρό το έχεις? Είναι 2,5-3 χρόνια τώρα το μαγαζί. Okay. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Βλέπω ότι έχει διάφορη διακόσμηση. Έχω έρθει και άλλες φορές εδώ πέρα. Στο μεταξύ, παιδιά, έχει θεματολογία, απόκριες, Valentine's. Τώρα είναι και Χριστούγεννα. Ανάλογα με την εποχή. Αλλά έχει και τη στάνταρ θεματολογία του που είναι το Neverland, που είναι πειρατές, είναι η χώρα του ποτέ. Και ανάλογα με την εποχή, αλλάζει ανάλογα. Όχι το Alice in Wonderland που είπα εγώ πριν. Όχι, όχι. Neverland. Neverland. Ωραία. Πώς βγήκε αυτή η ιδέα, πώς το δημιούργησες αυτό το αριστογήμα? Κατά λάθος. Explain. Εμείς σαν εταιρεία είμαστε χρόνια στο κομμάτι διασκόσμησης, εποχιακό στολισμό, όλα τα σχετικά. Είχαμε ξεκινήσει να φτιάξουμε μια απλή καφετέρια. Και λέγαμε, και τι να κάνουμε, να βάλουμε και κάτι τις παραπάνω, να βάλουμε κάτι παραπάνω, να βάλουμε κάτι παραπάνω, να βάλουμε κάτι παραπάνω. Εμείς από τις αποθήκες βγάζαμε, μέχρι που φορτώθηκε ένα μαγαζί και έγινε θεματικό. Καθαρά. Τέλεια. Μετά βγάλαμε το όνομα. Εν τω μεταξύ, νομίζω και η μητέρα σου έχει ένα ζαχαροπλαστείο, τα οποία φαίνεται αυτά τα γλυκά εδώ, ή... Ναι, είμαστε εργαστήριο καλλιτεχνικής ζαχαροπλαστικής και διοργάνωση εκδηλώσεων, αυτό που σου είπα. Ναι. Και τα γλυκά που έχει το μαγαζί είναι από το δικό μας εργαστήριο, δικά μας προϊόντα, όλα. Θα μας δείξεις λίγο μετά, λίγο τι κάνεις σαν δικός, αλλά εδώ πέρα γενικά τι προτείνει στον κόσμο? Έχουμε φάει κάτι ωραία γλυκά, η Άννα έχει ξετρελαθεί, ακόμα κάθεται εκεί πέρα κάπου τρώει. Αλλά έχεις πάρα πολύ ωραία γλυκά εδώ πέρα. Ποια είναι το. Τι προτείνει το κόσμο που θα έρθει? Σίγουρα θα προτείνα το Red Velvet Cake, που το φτιάχνουμε γνήσιο Red Velvet Cake εδώ πέρα. Δεν είναι ούτε φρούτα, είναι Red Velvet αμερικάνικο. Γιατί ό,τι πουλάμε μέσα στο μαγαζί αυτό είναι αμερικάνικο. Mm-hmm. Δεν έχουμε ευρωπαϊκά γλυκά, έχουμε Αμερικανιές, σαν Αμερικάνοι που είμαστε. Έλληνα-Αμερικάνοι. American Cheesecake, που είναι το ψητό cheesecake, όχι cheesecake ψυγείου που φτιάχνουν. Mm. Αλλά τα cupcake μας είναι πανελλαδικά γνωστά. Φοβερά. Τα drip cakes που φτιάχνουμε, που είναι πάλι American sponge cake και ανάλογα φτιαγμένα ανά εποχή πάλι. Αλλά το κλασικό που λατρεύουν όλοι είναι το bueno fraula. Mm-hmm. Απίστευτο καφέ. Ναι, πραγματικά ο καφές, έχω παραγγείλει ακόμα έναν, ναι, είναι πραγματικά φοβερός. Δηλαδή ο καφές είναι το κάτι άλλο. Ένα ωραίο πράγμα, ελαφρύς καφές, δεν σε πειράζει ναι. Το μάχη. Είναι ωραίος καφές, είναι για να τον πίνεις, δεν είναι... Ναι. Ούτε για το κοσμητικό, ούτε... Να το χαίρεσαι. Έχει ψάρια μέσα στο τραπέζι. Συμμεταξύ έχω το καλάμι μου στο μάξι. Τι? Εάν ψάχνετε το μαγαζί, θα γράψετε στο Google Maps Neverland Sweet Bar, γιατί έχουν κάνει τους δρόμους χάλια και δεν θα το βρείτε ποτέ. Θα βρείτε το πραγματικό Neverland. Θα φτάσετε στη χώρα του ποτέ. Πρέπει να είναι εδώ! Άρα με λίγα λόγια είναι κάτι σαν... Είμαστε περίμενε. Για να τα πούμε λίγο ξεκάθαρα. Ναι. Είμαστε στο Ημιτό. Αλλά επειδή είναι σύνορα με Δάφνη... Και είμαστε Ηλιούπολη. Και Ηλιούπολη σημαίνει πως είμαστε Παγκράτη. Πάντα έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Είναι το Neverland, το οποίο αν δεν είσαι παιδί στην ψυχή δεν θα το βρεις ποτέ. Ακριβώς. Σοκολάτα με wow. Την Bueno και Πράουλα. Wow. Αυτό το είδα. Όπου είναι ένα από τα καλύτερα γλυκά μας, με κρέμα τυρί. Αχ, μυρίζει τέλεια. Ευχαριστούμε. Γενικά είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ωραίο, για δοκίμασε και το άλλο. Κέικ σοκολάτας. Μας πείτε και λίγο τις γιορτές θα κάνετε, θέλω να μας πείτε κι εσείς, γιατί εμείς για κακή είμαστε. Τι έχει, δυστυχώς. Εμένα δεν με πειράζει. Θα δουλεύουμε αυτές τις μέρες και το Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς θα είμαστε στη δουλειά. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα. Δουλεύω κάθε μέρα, δουλεύω όλη μέρα. Αυτό το vlog που κάνουμε είναι πιο πολύ για να ξεφεύγω, για να περνάμε καλά, να πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη. Και αυτό εντάξει, δεν είναι δουλειά, το κάνουμε για hobby πιο πολύ, αλλά γενικά δεν κάνω τίποτα άλλο. Πέρα από ένα γυμναστήριο που πήγαινα κάποτε. Κατ. Εδώ έχουμε τα χριστουγεννιάτικα μας δέντρα από τα οποία αποφάσισαμε να τα κρεμάσουμε γιατί πιάναν χώρο.
κορίτσια μου εδώ πέρα. Φάγαμε, ήπιαμε, ήταν όλα τέλεια. Σας το προτείνουμε σίγουρα να έρθετε. Κάντε subscribe από κάτω και θα σας δούμε στο επόμενο καφέ. Γεια! Γεια σας! Το μάτι μου, τόσο καλά να πηγαίναμε. Τι προτείνεις για τον κόσμο που μας θέλει? Να έρθει να φάει γλυκό, να ξεχάσει το σεξ. Να έρθει στο μαγαζί. Κάντε subscribe από κάτω και θα σας... Φα! Σήκω. Σήκω, δεν το είπα, μικρό μου, αλλά την έχετε λίγο.